Να ανοίξουμε μία θεματική που έχει να κάνει και αυτή η θεματική η οποία προέκυψε σήμερα εδώ στη σκαλέτα της εκπομπής και αναφέρουμε στα αγροτικά δυστυχήματα, αγροτικά συμβάντα δηλαδή, σε αγροτεμάχια, όπου χάνει τη ζωή του συνάνθρωπός μας. Είτε ερασιτέχνης, οδηγός τρακτέρ για παράδειγμα, χειριστής τρακτέρ ή επαγγελματίας του πρωτογενούς τομέα. Αυτό το θέμα λοιπόν προέκυψε μέσα από δική σας προτροπή, μέσα από ένα μήνυμα που είχαμε λάβει πριν από μερικές μέρες από την περιοχή της Μεσαράς και από τηλεθεατή. Κοιτάξτε κάποια στοιχεία που βρήκαμε. Τα αγροτικά δυστυχήματα θερίζουν. 7 κριτικοί χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους, κατά μέσο όρο. 90% των περιπτώσεων σχετίζεται με τρακτέρ και τροχαία ατυχήματα σε βάρος οδηγών αγροτικών αυτοκινήτων. Κοιτάξτε ακόμα μία παράμετρο που έχει την αξία της. 150 αγρότες έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, το πάμε πανελλαδικά τώρα, την τελευταία τριετία. Δηλαδή σε 3 χρόνια, 150 αγρότες και νέοι και ηλικιωμένοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Κάθε χρόνο 50. Μιλάμε για το αιματοβαμμένο οδικό δίκτυο, επαρχιακό εθνικό δίκτυο. Για κοιτάξτε λίγο, μήπως έχουμε και αιματοβαμμένα αγροτεμάχια και σε επίπεδο Κρήτης έντονο το φαινόμενο. Πάμε στον κύριο Γιάννη Γαϊτάνη, βάσει αυτά τα στοιχεία για να έχουμε και ένα πεδίο συζήτησης. Τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας και βέβαια και ανθοπαραγωγό. Την καλησπέρα μας, πώς είστε, πρόεδρε? Καλησπέρα, καλησπέρα στα ακροατές τους τηλεθεατές σας. Μην ξεχνάμε τη μέρα, γιατί η μέρα είναι πραγματικά μέρα της γυναίκας, πρέπει να τη θυμόμαστε στις 21 φορά το χρόνο. Σωστά. Αλλά ειδικά για τη γυναίκα αγρότησα, που είπατε ότι είχε μια αναφιέρωμα αργότερα, που αξίζει τον κόπο, γιατί η γυναίκα αγρότησα δεν είναι μόνο καθαρή αγρότησα, η γυναίκα αγρότησα είναι και δημόσιος υπάλληλος, η γυναίκα αγρότησα είναι και υπάλληλος ακόμα. Σωστά, σωστά. Αφιέρωμα, αλλά, πρόεδρε. Έχουν αφιέρωμα και στο τέταρτο μέρος. Έχουν αγρότησες. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ακριβώς. Και είναι, πρέπει να είναι πραγματικά αυτή η μέρα αφιερωμένη στην αγρότησα. Στη γυναίκα αγρότησα που πραγματικά θυσιάζει τα πάντα, τα πάντα πάνω στην οικογένεια. Στην οικογένεια. Αυτό ήθελα να επισημάνω. Πολύ καλά κάνετε και ξεκινήσατε από εκεί. Εγώ θα επαναλάβω ότι έχουμε και ζωντανή σύνδεση στο τέταρτο μέρος με μία εκπρόσωπο έτσι, ιδιαίτερη περίπτωση πραγματικά που αξίζει την προσοχή μας. Μάστιγα τα αγροτικά δυστυχήματα στην Κρήτη. Δηλαδή τα συμβάντα εν ώρα εργασίας ενός παραγωγού, ενός επαγγελματία αγρότη, αλλά παρένθεση αστερίσκος και ενός ερασιτέχνη, ο οποίος έχει άδεια χειριστή, αλλά δεν τα καταφέρει με το τρακτέρ και χάνει τη ζωή του. Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σας ανησυχεί λίγο το φαινόμενο? Πολύ με ανησυχεί, ειδικά στην περιοχή μας, με ατυχήματα, με αγροτικά μηχανήματα τρακτέρ. Δεν υπάρχουν πολύ λίγα. Καταλαβαίνετε ότι οι εργασίες με τρακτέρ εδώ, σε υπαίθριες εργασίες, είναι λίγες, γιατί εδώ μικρές. Δεν υπάρχουν θερμοκήπια. Υπάρχουν όμως αγροτικά αμάξα. Και θέλω να επισημάνω τα αγροτικά αμάξα, τα ατυχήματα, και ειδικά από ηλικιωμένους αγρότες, οι οποίοι δεν λένε να παρατήσουν τα αμάξι. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που πρέπει να το επισημάνω αυτή τη στιγμή για τους, όχι μόνο τους αγρότες, τους ηλικιωμένους, γενικά για τους ηλικιωμένους. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Που σε μια ηλικία ακόμα και 90 χρονών οδηγούν αμάξι και σε αγροτικές περιοχές, μάλιστα που η κίνδυνη είναι πολύ περισσότερη. Στην περιοχή μας, ως επιτοπλίσσον, είναι τα θερμοκήπια. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ατυχήματα από θερμοκήπια, αλλά τα ατυχήματα από θερμοκήπια δεν είναι θανάτη φορά. Είναι όμως, έχουν γίνει ατυχήματα τα οποία αφήνουν τον άλλο εντελώς ανίκανο να δουλέψει, εντελώς να μην μπορεί να κάνει καμία δουλειά. Από τις τόσες υπάρχουν τα θερμοκήπια πάνω, πολλά άτομα στην περιφέρειά μας έχουν πάσει ζημιές οι οποίες δεν μπορούν να φτιαχτούν, δεν μπορούν να ξαναγίνουν καλά όπως ήταν πριν. Τι πρέπει να γίνει? Ξέρετε, εστιάζετε και πολύ καλά το κάνετε και οι συνάδελφοί σας σε ένα λανθασμένο χειρισμό των μηχανημάτων και στο γεγονός ότι πολλές φορές υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας. Δεν είναι κάποιος, δεν είναι ένα αυτοκίνητο, δεν είναι μια μοτοσυκλέτα, ένα τρακτέρ. Μήπως θα πρέπει λίγο να, κατά κάποιο λόγο, τρόπο να αλλάξει το καθεστώς εξέτασης και κατά τον... πρώτον αυτό θέλω να επισημάνω, αυτό θέλω να επισημάνω ότι πολλοί άνθρωποι που χειρίζονται τα μηχανήματα, τα αγροτικά μηχανήματα έξω, δεν έχουν όχι μόνο άδεια, ούτε καν την εμπειρία να κάνουν τέτοιες διαδικασίες. Πρώτον. Κατά δεύτερον,
η κακή συντήρηση που υπάρχει στα μηχανήματα. Δεν συντηρούνται όπως πρέπει να συντηρούνται. Είναι υποχρεωτική γιατί, ασφάλιση γιατί σε σημεία. Σε ένα τραχτέρ. Είναι. Όταν ένα τραχτέρ είναι σε ένα βουνό, πάμε και το χειρίζεται και το παίρνει καθόλου από εκεί πέρα να πάει πουθενά, ούτε ασφάλεια του έχει, ούτε άδεια έχει, ούτε την εμπειρία έχει. Μα τι λέμε τώρα. Για να πάθει ατύχημα για τον άνθρωπο αυτό είναι πολύ μεγάλο. Είναι πολύ μεγάλο. Εάν βγει κάποιος με το τραχτέρ του σε ένα επαρχιακό δρόμο και έχουμε μία σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο, τι θα συμβεί. Αυτό που θα συμβεί δεν μπορεί να υποθεί με τα λόγια. Ειδικά σε εθνικό δρόμο να βγει σε εθνική οδό που εντάξει δεν το βλέπουμε στην περιοχή μας, αλλά το βλέπουμε πιο πολύ σε αγροτικούς δρόμους, σε επαρχιακούς δρόμους. Που και σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ επικίνδυνο. Ένα ατύχημα σε τέτοιο σημείο μπορεί να προκαλέσει πολλούς θανάτους. Θανάτου, όχι μόνο απλό ατύχημα, όχι απλό ατύχημα. Πάμε να αλλάξει λίγο το καθεστώς, πάμε να το πάρουμε λίγο ζεστά και ξέρετε κάτι. Τώρα αναφέρουμε πάλι σε αυτή την τραγωδία στα Τέμπη. Έπρεπε να χάσουν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι, τα παιδιά μας, οι συνάνθρωποι μας. Για να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε τα αυτονόητα. Φανταστείτε τι θα γίνει ή τι πρέπει να γίνει ακόμα. Πόσοι άνθρωποι πρέπει να χαθούν και σε επίπεδο Κρήτης, να χάσουν τη ζωή τους μέσα στις περιουσίες τους, για να μπούμε στη διαδικασία να αλλάξουμε αυτό το καθεστώς που έχει να κάνει με τα αγροτικά μηχανήματα. Η πολιτεία πρέπει οπωσδήποτε να κάνει κάποιες ενέργειες. Το θέμα δεν είναι μόνο η πολιτεία μόνο. Και εμείς οι ίδιοι πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι αυτό που κάνουμε, εάν δεν το κατέχουμε με λίγα λόγια, είναι επικίνδυνο όχι μόνο για τον εαυτό μας και για την οικογένειά μας, αλλά και για τους δύο μας. Γιατί όσο και αν προσπαθεί η πολιτεία, αν εμείς οι ίδιοι δεν αλλάξουμε αυτό που πάμε να κάνουμε, δεν αλλάξουμε το στυλ που δουλεύουμε και ό,τι κάνουμε να το κατέχουμε, είτε αγροτικό αμάξι είναι, είτε αγροτικό, είτε είναι ένα τραχτέρ οτιδήποτε, και να έχουμε κάνει μια εκπαίδευση σε αυτό και να έχουμε πάρει μια άδεια. Δυστυχώς τα ατυχήματα δεν θα σταματήσουν. Θα συνεχίζονται και θα αυξάνονται. Κύριε Γαϊτάνη, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά και τον επαγγελματισμό σας από τη μία και την ευαισθησία σας από την άλλη, αλλά είστε και ένας άνθρωπος και ένας συνδικαλιστής ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του. Στην περιοχή της Ιεράπετρας, ποιο το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν καν άδεια προκειμένου να οδηγήσουν και να ανέβουν σε ένα τραχτέρ. Δίπλωμα, για να γίνω. Στο ποσοστό αυτό ανέβει στο 80%, για να μην πω παραπάνω. Το 80%, το 80% των μηχανημάτων που δουλεύουν είναι χωρίς τίποτα, χωρίς τίποτα. Χωρίς τίποτα. 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 Μάλιστα. Και μην το ρίχνουμε στην πολιτεία, γιατί δεν μπορεί ο τροχονόμος να πάει να ελέγξει τον αφρούμενο τραχτέρ που είναι στο βουνό, είναι στο χωράφι και το έχει εκεί. Ποιους θα πρωτοελέγξει. Ποιους θα πρωτοελέγξει. Πρέπει ο ίδιος να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει. Αλλάξαν εποχές, αλλάξαν τα πράγματα. Τα μηχανήματα καλά είναι για τις δουλειές μας. Βοηθάνε στις δουλειές μας. Πρέπει να τα κατέχουμε και να έχουμε το ανάλογο δίπλωμα. Οι 8 στους 10 δεν έχουν ούτε άδεια, ούτε δίπλωμα, ούτε ασφάλεια. Ακριβώς. Τίποτα. Βγαίνουμε τίποτα, και όποιον πάρει ο χάρος. Έτσι δεν λένε τώρα. Τίποτα. Χρησιμοποιώ τίποτα. Και εκφράσεις. Λοιπόν, Πρόεδρε, θα το ξαναπιάσουμε το θέμα. Αξίζει. Να σας ευχαριστήσω πολύ.